Δόξα τω Θεώ, ναι, μετά από τόσες μέρες νοσηλείας είμαι νικητής, πάμε για ανάρρωση και ελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Θέλουμε να μας πείτε αν θυμήθηκε καθόλου το περιστατικό του ατυχήματος. Με ρώτησε προχτές, ναι, με ρώτησε βασικά πώς έγινε και είμαι εδώ. Του εξήγησα ότι υπήρχε ένα ατύχημα. Θυμάται ότι είχαμε πάει να δούμε τα κάρτ, τον αγώνα, τα κάρτ και αυτά. Και του εξήγησα ένα ατύχημα, με ρώτησε πώς έγινε τη δεύτερη μέρα, αφού μου λέει είμαστε πιστακάκια, αλλά τι λέω, γίνονται αυτά σε αυτά τα... Ήταν δυνατό το τρακάρισμα. Για τους γιατρούς, είπε κάτι. Για τους γιατρούς, τους έχει δεύτερη οικογένεια. Και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, γενικά το νοσοκομείο, το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό και ειδικά στη μονάδα παιδών ΜΕΘ είναι όλοι τους, δηλαδή έχουν γίνει οικογένεια πλέον. Δηλαδή θέλει να έρθει να τους βλέπει πάλι. Τα αδερφάκια του τώρα περιμένουν πως και πως θα τον υποδεχθούν στο σπίτι να παίξουνε. Εννοείται, ναι. Θα του κάνετε ένα δώρο εσείς. Θα του κάνω, θα του κάνω ό,τι θέλει, μόνο ένα. Τι ζήτησε. Ένα πιστόλι νέρφου ήθελε. Το έχει πάρει ήδη αυτό και θα δούμε. Έχουμε μέλλον σε αυτά. Έχει μάθει να πολεμάει. Πάει στο σπίτι, έχει μάθει, ναι. Μόλις του είπατε ότι θα πάει στο σπίτι με τα παιδιά, πώς αντέδρασε. Μου το ζήταγε κανένα 2-3 μέρες. Όσο άρχισε και αισθανόταν καλά, ήθελε να πάει σπίτι. Εντάξει, υπομονή του λέμε και αύριο και αύριο. Και ήρθε μεγάλη μέρα. Ναι, σιγά σιγά. Κάποιες ψυχοθεραπείες. Είναι ακόμα αδύναμος να σηκωθεί σιγά σιγά, ναι. Η ψυχίατρος που τον είδε, τι σας είπε? Δεν μας είπε κάτι το ιδιαίτερο, δεν μιλήσαν και πολύ, δεν την άφησε πολύ, απλά να αποφεύγουμε πολλές λεπτομέρειες, πολλά αυτά, έγινε κάτι, τελείως. Πέρασε τώρα, πάει αυτό. Θέλετε να μας μεταφέρετε τις πρώτες κουβέντες του Φώτη όταν μίλησε σε εσάς, τι σας είπε? Οι πρώτες κουβέντες. Πρώτες κουβέντες, ναι, μας είχαν πει βασικά μέσια τα κορίτσια τι φαγητό ζήτησε, παστίτσιο ήθελε τέτοια. Αυτά μας έλεγε στην αρχή. Πράγματα να του φέρω γαριδάκια, τέτοια πράγματα, παιχνίδια αυτά. Με τους μαθητές του τώρα περιμένει να τους δει στο σχολείο κάποια στιγμή, γιατί είδαμε και τις ζωγραφίες που είχαν στείλει τα παιδιά. Οι μαθητές του, ναι, από ό,τι μου είπανε και θα έρθουν και σπίτι να τον δούνε. Δεν ξέρω σήμερα, αύριο θα περάσουν κι αυτοί. Εντάξει, έχουμε στήριξη από πάντα, δόξα τω Θεώ. Τα συναισθήματά σας μπορείτε να τα περιγράψετε? Παιδιά, έγινε κάτι από τη μια στιγμή στην άλλη. Βλέπεις τι μπορεί να τύχει. Δόξα τω Θεώ, μου φύγει ένα μεγάλο βάρος. Έχουμε μέλλον μπροστά μας, αλλά μου έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος που έχω το παιδί πάλι σοκ και αυλαβές. Καλή σας ημέρα. Είναι άλλη μια μεγάλη μέρα για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μπορούμε να παραδώσουμε το μικρό Φώτη και πάλι ασφαλή και υγιή στην οικογένειά του. Έχει ολοκληρωθεί και ο φυσιοθεραπευτικός έλεγχος από το πρωί. Και νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα θέμα πλέον. Σε 15 μέρες βέβαια έχουν προγραμματίσει μια σειρά επανεξέταση για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ όλους. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την εξαιρετική ομάδα της ΜΕΘ Παίδων, ιδιαίτερα τον κύριο Ηλιάδη, και να ευχηθούμε όλοι να είστε πάντα καλά.